Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλες, που ήρθατε, μας θυμήσατε. Όπως ξέρουμε όλοι μας, λέμε ότι ο Οκτώβριος είναι παγκόσμιος μήνας πρόληψης καρκίνου του μαστού. Αλλά δεν σημαίνει ότι περιμένουμε να έρθει ο Οκτώβριος για να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε. Η διαδικασία όλη για μια μαστογραφία δεν κρατάει πολύ. Θέλω να το περάσουμε αυτό το μήνυμα σε όλες τις γυναίκες. Αν και στους άντρες συμβαίνει, αλλά είναι πολύ σπάνιο, αλλά υπάρχει. Γι' αυτό το σύνθημά μας είναι όλες αυτές τις ημέρες η πρόληψη σώζει. Και ήθελα να πω κάτι φυσικά εδώ πέρα. Οι περισσότερες είναι μέλη, θα πω όμως κάτι που είναι πολύ πολύ σοβαρό. Όταν ακούν ότι κάποιος νοσεί από καρκίνο, νομίζουν ότι θα κολλήσουν και όλοι αρχίζουν και απομονώνονται από τα άτομα αυτά. Όχι. Ο καρκίνος δεν κολλάει. Και ο όποιος νοσήσει, άντρας ή γυναίκα, θέλει συμπαράσταση, θέλει αγάπη, θέλει στήριξη. Εμάς ο σύλλογος, αυτό που κάνει είναι αυτό. Ψυχολογικά, ηθικά, να στηρίζει τα μέλη μας. Γιατί όταν έρχονται στο γραφείο, έστω και με την πρώτη χημειοθεραπεία που κάνουν και έρχονται με πεσμένα τα φτερά, και όταν τους λέμε ότι και εμείς έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο, φεύγουν με τελείως διαφορετικό ενθουσιασμό, χαρούμενοι, χαμογελαστοί και ευχαριστημένοι. Διότι εμείς στο σύλλογο τον έχουμε και σαν αναψυκτήριο. Περνάνε, πίνουν το καφέ τους, το αναψυκτικό τους, θα καθίσουν, θα ανταλλάξουν δύο κουβέντες και θα φύγουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Και το λόγο το δίνω στην κυρία Ειρήνη. Προσπαθούμε αυτή τη συνάντηση να μην την κάνουμε τυπική και πολύ επιστημονική, αλλά να είναι πιο πολύ μια ευκαιρία να ακούσετε πράγματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την πλευρά της ιατρικής, αλλά κάτι που έχει μεγαλύτερη διάρκεια και αυτό έχει να κάνει με την ψυχολογία και με την επανένταξη ένα άτομο που νοσεί. Θα το πω και ελπίζω η Μαρία που πάντα μας υποστηρίζει στην ενημέρωση του κόσμου για θέματα. Για μένα θα το πω ως παράπονο, όχι δικό μου. Ως παράπονο εκφράζοντας εσάς και το λέω σε πολλά μέλη της οικογένειάς σας όταν τους βρίσκω ή όταν με βρίσκουν. Και είναι και λίγο λυπηρό κάθε φορά που συναντιόμαστε και στις άλλες ομιλίες που έχουμε και στις συναντήσεις βλέπω ελάχιστα μέλη της οικογένειάς σας. Ό,τι θα πω κι εγώ σήμερα πέρα από το γραφείο του γιατρού το οποίο έχει ημερομηνία λήξεως η συνεργασία σας με τον γιατρό αλλά δεν είναι όμως λιγότερο σημαντική αυτή η συνεργασία είναι η ανάρρωση και η ανάρρωση δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Είναι σαν το μέτρο. Μπορεί να είναι πολύ μακρύς ο δρόμος με αρκετές στάσεις. Και αρχίζουμε αυτό να το περάσουμε το μήνυμα αυτό στα μέλη των οικογενειών σας. Γι' αυτό επιτρέψτε μου που πήρα το θάρρος μετά από τόσα χρόνια, γιατί είμαι πολλά χρόνια με το σύλλογο, και το έχω εκφράσει πρώτη φορά έτσι μπροστά ανοιχτά και δημόσια. Ωραία. Μιλώντας με την κυρία Μαρίνα και την κυρία Έφη φέτος, τι να πούμε, ποιο είναι το θέμα που πιστεύετε εσείς όλοι ως μέλη του συλλόγου έχετε ανάγκη να ακούσετε κάποια πράγματα είτε παλιά είτε καινούρια. Μ' ακούτε εκεί πίσω? Ναι, ναι. Ωραία, εντάξει, να κρατήσω λίγο αυτή την ένταση. Και είπαμε λίγο να κάνουμε μία ομπρέλα τη συζήτηση. Και νομίζω ότι η κυρία Έφη επέλεξε μία εικόνα στην αφίσα που τα λέει όλα. Πολλά χέρια μαζί και κρατάνε βέβαια το ροζ φιωγκάκι που είναι το σήμα διεθνές για την νόσο αυτή που λέγεται καρκίνος.
Η κάθε νόσο έχει ένα σύμβολο. Αποφασίστηκε να είναι η ροζ κορδέλα για να μπορέσει να εκφράσει την αισιοδοξία και τη συνέχεια της λάμψης στη ζωή του ανθρώπου. Θα μιλήσουμε λίγο γρήγορα, θα επαναλάβω κάποια πράγματα για τη διάγνωση, ελπίζοντας κάποια άτομα εδώ πέρα να μην έχουν περάσει αυτή τη διαδικασία ή να περνάει κάποιο γνωστό τους άτομο αυτή τη διαδικασία. Κυρίως όμως θα μείνω στην οικογένεια και στα συναισθήματα, γιατί είναι σημαντικό τα συναισθήματα να τα διαχειριστούμε. Δηλαδή να μάθετε τεχνικές και τρόπους να τα δουλέψετε. Θα μου επιτρέψετε λίγο να αρχίσουμε από μια, αυτό που χρειάζεται να κάνει κάθε φορά ένας επιστήμονας όταν μιλάει για κάποιες ορολογίες, να μπούμε λίγο στην απλή ερμηνεία των όρων για να μπορέσουμε να έχουμε όλη μια κοινή εικόνα. Αυτές οι ερμηνείες των λέξεων είναι από τα δικά μας τα λεξικά, το λεξικό της ψυχολογίας. Διάγνωση. Και λέει κάτω από αυτή τη λέξη, ο προσδιορισμός της φύσης και της έκτασης. Και αυτό είναι, ότι η κάθε νόσο έχει μεγάλες εκτάσεις, αλλά έχει και πολλά μικρά κομμάτια εκτάσεων. Μια συγκεκριμένης οργανικής, νοητικής ή συναισθηματικής διαταραχής. Η διάγνωση δεν κοιτάει μόνο το σώμα. Όταν μια διάγνωση γίνεται, το ορθό και το, αυτό που λέμε το σωστό τέλος πάντων, είναι να την αναλύσουμε, να την επεξεργαστούμε και να καταλήξουμε σε μια διάγνωση κάτω από την ολιστική προσέγγιση. Διαχείριση. Όλοι μιλάμε τα τελευταία χρόνια για διαχείριση θυμού, διαχείριση φόβου, διαχείριση συναισθημάτων κτλ. Διαχείριση σημαίνει να αντιμετωπίσει κάποιος τα αισθήματα κάτω από την πίεση μιας κατάστασης. Και εκεί είναι. Εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε πιο πολύ, εγώ δηλαδή προς εσάς. Αυτή την υποχρέωση θεωρώ ότι έχω από την εμπειρία μου να σας δώσω κάποιες απλές τεχνικές για να μπορείτε ειλικρινά να βάλετε μία τάξη και να μειώσετε λίγο όλη αυτή την πίεση της κατάστασης την οποία βιώνετε εσείς ή ένα δικό σας άτομο. Είναι η ετοιμότητα προς την επίλυση του θέματος. Μία άλλη λέξη που σας λένε όλοι και σας λέμε και όλοι είναι αποδοχή. Τι χρειάζεται δηλαδή, τι είναι ακριβώς όταν λέμε να το αποδεχτείς. Όταν αποδεχόμαστε κάτι δίνουμε την έγκριση και δίνουμε τη συγκατάθεση ότι κάτι υπάρχει. Δηλαδή το αναγνωρίζω ότι υπάρχει και γίνεται δεχτό κάτι όπως είναι. Και θα δείτε παρακάτω γιατί είναι σημαντικό και η νόσος του καρκίνου είναι καλά, χρήσιμα δηλαδή και ορθά να την αντιληφθείτε, να τη δείτε ακριβώς πώς είναι. Ούτε λιγότερο, ούτε παραπάνω. Και όταν υπάρχει μία αποδοχή, η αποδοχή είναι σαν την αυτοπεποίθηση. Δεν την κάνουμε τις πρώτες εβδομάδες, δεν την κάνουμε τους πρώτους μήνες. Η αποδοχή της κατάστασης είναι εφόρος ζωής. Η κάθε μέρα είναι και μία δοκιμασία της αποδοχής. Και εδώ πέρα υποστηρίζουν όλοι που ασχολούνται με την επανένταξη των ασθενών, ίσως εδώ να είναι και ένα από τα βασικά κλειδιά της επιτυχίας όλου αυτού του αγώνα. Στη διάγνωση υπάρχουν κάποια βασικά βήματα. Ίσως κάποια από αυτά να σας φανούν γνωστά και ίσως όχι. Δεν θέλω να σας βάλω στη διαδικασία να κάνετε καμία άσκηση, γιατί είμαστε άλλο ακροατήριο. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβει ο κάθε ένας ακριβώς τι συμβαίνει στο άτομο. Καλώς ήρθατε. Μέσα μηνό, όχι, καθόλου. Έχω υποχρεώσεις. Καθόλου, μην το λέτε. Χαιρόμαστε που ήρθατε. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα να καθίσει το για πιο και νερό. Συνεχίζω.
Όταν γίνεται η ανακοίνωση μιας διάγνωσης, ό,τι και να είναι, είτε είναι μία νόσο σωματική, είτε είναι μία νόσο ψυχολογικής φύσεως, είναι λίγο πολύ αυτό που λέμε τρέχω-τρέχω μια ωραία διαδρομή με λουλουδάκια μέσα σε ένα ωραίο πάρκο, ακούω τα πουλάκια, έχω μια δροσιά στην οσμή, μυρίζω όμορφα πραγματάκια και ξαφνικά εκεί που τρέχουμε ένα παλμό μπροστά μου ανοίγει η γη και χωρίζει. Δηλαδή είναι αυτό το που δεν το περιμένει στην ουσία κανείς, αλλά συμβαίνει. Και όταν έχουμε μια τέτοια εμπειρία στη ζωή μας, θα σας διαβάσω τώρα τι είπε μια ασθενής από την Αμερική. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι το εξής. Παίρνουμε μια βαθιά αναπνοή και δύο και τρεις με ρυθμό. Δεν χρειάζεται πανικό κάθε φορά που ακούμε τον γιατρό κυρίως. Και βέβαια δεν χρειάζεται και βιασύνη να πάρθουν όλες οι αποφάσεις μέσα σε εκείνο το απόγευμα την άλλη μέρα. Αυτό είναι ένα μπλοκάρισμα. Η βιασύνη και ο πανικός μπλοκαρίζουν και το σώμα σας και το σώμα μας αλλά και τον εγκέφαλό μας. Κάποια από τα βασικά συναισθήματα που σίγουρα κάποιες από εσάς μπορείτε να τα πείτε καλύτερα από μένα, αλλά επιτρέψτε μου, εγώ τα λέω από την πλευρά μου της δουλειάς για να σας τα υπενθυμίσω, χωρίς να σημαίνει ότι εσείς δεν έχετε καλύτερη εμπειρία από αυτό. Ο φόβος, η μοναξιά, ο θυμός, η αγωνία, η σύγχυση, ένα σοκ, τάσεις για κατάθλιψη ή μάλλον μελαγχολικές τάσεις είναι στην αρχή. Υπάρχει πολλές φορές και μια αίσθηση ντροπής με την έννοια ότι πέφτει το στίγμα. Και αυτό το συζητάμε πολλές φορές με μέλη της οικογένειάς σας και όχι τόσο με εσάς. Η αίσθηση ότι δεν έχω τη δύναμη να ξυπνήσω αύριο το πρωί γιατί δεν είμαι σίγουρη αν αυτά που άκουσα όντως τα άκουσα. Και αυτό λέγεται άρνηση. Αυτά τα συναισθήματα είναι μαζί σας για μεγάλα διαστήματα. Δεν είναι μόνο την ώρα που γίνεται η διάγνωση. Και βέβαια όταν αυτά τα συναισθήματα αρχίζουν και μπερδεμένα αναπτύσσονται μέσα σας, τότε μπορούμε να πούμε ότι αρχίζουν και όλα, αρχίζει το στρες. Αρχίζουν δηλαδή οι καταστάσεις ζωής να σας πιέζουν και να πιέζουν ένα άτομο απέναντι στον τοίχο. Και γι' αυτό είπα πριν ότι αυτό που πιέζει έναν ασθενή στον τοίχο πολλές φορές, όπως θα δούμε παρακάτω, όπως έδειξε και η γραφίσα, θέλει πολλά χέρια να σας τραβήξουμε. Δεν είναι μόνο το δικό σας το χέρι. Τα βήματα τώρα είναι βασικά πέντε, λένε αυτοί που ασχολούνται πολλά χρόνια και κάνουν πολλές έρευνες. Το πρώτο είναι ο χρόνος για να πάρθουν αναγκαίες αποφάσεις. Δηλαδή θέλει ηρεμία και σκέψη. Το δεύτερο βήμα, είτε είναι η διάγνωση στο πρώτο στάδιο, είτε είναι η διάγνωση και μετά από την ανακοίνωση, είναι ο κάθε ένας ασθενής μαζί με τη βοήθεια μέλη οικογένειας ή φίλων και κυρίως, λυπάμαι, και στη δικιά μας τη χώρα, οι πιο πολλοί άνθρωποι γυρίζουν σε φίλους. Αυτό κάτι λέει. Όχι μόνο για τις δικές μας οικογένειες στην Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι που έχω καταγράψει και παγκοσμίως. Οι πιο πολλοί τηλεφωνούν μία φίλη ή έναν φίλο. Όταν μιλάμε με τις οικογένειες, εγώ τους προβληματίζω πάρα πολύ γιατί αυτό το βήμα γίνεται έτσι πως γίνεται. Οφείλει ο ασθενής να αναζητήσει ενημέρωση, να βρει πληροφορίες και μετά βέβαια να βρει και μία ομάδα υποστήριξης. Δεν χρειάζεται κανείς να νιώσει ότι όλο αυτό χρειάζεται να το περάσει μόνος ή μόνη. Σαφώς είναι η οικογένεια, είναι οι φίλοι που μπορεί κάποιος να αναζητήσει πληροφορίες
ενημέρωση και υποστήριξη. Αλλά είναι όπως κάνατε και όπως κάναμε εδώ και πολλά χρόνια, πολλοί από πολλές γυναίκες κυρίως και μετά και άντρες μπήκανε στην ομάδα, αυτό το σύλλογο. Μην το θεωρείτε δεδομένο ότι πολλές περιοχές στην Ελλάδα έχουν τόσο οργανωμένο σύλλογο. Και δεν το λέω να χαδέψω τα αυτιά κανενός, γιατί το ξέρω από το 1998. Τη συζήτηση όχι. Μετά και μετά. Μπράβο. Άρα φανταστείτε και εγώ τα χρόνια δεν μπορώ να συγκρατήσω. Και έχει φτάσει εδώ που είναι σήμερα. Και εσείς χρειάζεται να το εκμεταλλευτείτε και να το υποστηρίζετε. Και εμείς όλοι. Και βέβαια υπάρχουν και πολλές ομάδες αυτοβοήθειας σήμερα που μπορεί ένας ασθενής να πάει. Το τρίτο στάδιο είναι ήρεμες και πολύ αναλυτικές συζητήσεις με τον γιατρό σας. Ρωτήστε, ο ασθενής έχει το δικαίωμα να ρωτήσει τον γιατρό τα πάντα και ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να τις απαντήσει. Έχω εμπειρία και από γιατρούς του εξωτερικού και από γιατρούς στην Ελλάδα. Το καλό είναι ότι όλο και βελτιώνονται οι τακτικές και οι συμπεριφορές των γιατρών. Μην περιμένει, όλοι εμείς που χρειάζεται να συνοδεύσουμε ή να διαχειριστούμε το θέμα της διάγνωσης με κάποιο δικό μας άτομο, μην περιμένουμε μόνο τους γιατρούς να μας πούνε πράγματα. Ρωτήστε. Τίποτε δεν είναι άκερο και τίποτε δεν είναι χαζή ερώτηση. Και βέβαια, σε αυτό το σημείο, ο ασθενής έχει πάντα το δικαίωμα για δεύτερη γνώμη. Είναι στο πρωτόκολλο της ιατρικής. Δεν είναι υποτιμητικό, γιατί αυτός ο άνθρωπος και η ομάδα του, αυτός, εξαρτάται αν ο γιατρός είναι γυναίκα ή άντρας, αυτός ο άνθρωπος με την ομάδα του, για έναν ασθενή θα είναι μαζί πολλά χρόνια. Και οι ερωτήσεις μπορεί να είναι, να μην τις καθίσω τώρα και τις διαβάσω και σας κουράσω, αλλά υπάρχουν 10 ερωτήσεις που προτείνουν όλοι οι σύλλογοι και όλες οι ομάδες αυτοβοήθειας παγκοσμίως και γι' αυτό υπάρχει στην βιβλιογραφία, υπάρχουν 10 βασικές ερωτήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το να εξηγήσει ο γιατρός τι ακριβώς είναι ο καρκίνος. Τι σημαίνει αυτό, τι συμβαίνει στο σώμα, ποια μπορεί να είναι η πρόγνωση του ασθενή. Πότε χρειάζεται να πάρθουν οι αποφάσεις για τις θεραπείες, ποιες θεραπείες υπάρχουν ως επιλογή, ποιες εξετάσεις θα χρειαστούν κυρίως τις πρώτες εβδομάδες, τους πρώτους μήνες, τον πρώτο χρόνο. Να σας ενημερώσει ο γιατρός ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε επιλογής θεραπείας που υπάρχουν ως επιλογή. Τι σημαίνει αυτό για την καθημερινή μου ζωή. Ποιες οργανώσεις μπορούν να μου προσφέρουν ενημέρωση και υποστήριξη. Αυτές είναι κάποιες από τις βασικές ερωτήσεις που οφείλει να απαντήσει ο γιατρός και η ομάδα του και οφείλει στον εαυτό του ασθενής να κάνει. Επίσης σήμερα το τέταρτο στάδιο, το τέταρτο βήμα είναι να ερευνήσετε τις επιλογές σας. Ποιες μπορεί να είναι οι θεραπείες, με ποιους τρόπους να διαχειρίζετε τα συναισθήματά σας και βέβαια και ποιοι φορείς μπορεί να υπάρχουν και στη δικιά μας τη μικρή χώρα, παρόλο την οικονομική κρίση, ποιες οργανώσεις μπορούν να υποστηρίξουν κάποιους ασθενείς για τη θεραπεία και μετά από τη θεραπεία. Αυτά στη χώρα μας δεν είναι τόσο οργανωμένα όπως σε άλλες χώρες, άρα εκεί μπορούν να βοηθήσουν και τα νέα παιδιά, οι σύλλογοι, οι δήμοι, οι κοινωνικές υπηρεσίες, δηλαδή των δήμων, οι κοινωνικές υπηρεσίες των μεγάλων νοσοκομείων, εντάξει. Το θέμα είναι να ξέρει ο κάθε ασθενής ότι αυτά υπάρχουν και χρειάζεται βέβαια αναζήτηση να τα βρει. Και μετά ερχόμαστε κυρίως
στο τελευταίο βήμα που είναι το πέμπτο, σε όλο το πλαίσιο που λέμε η διάγνωση, η επιλογή της θεραπείας. Πόσες, τι, τα υπέρ, τα κατά και το κόστος της θεραπείας. Πολλές φορές ο κάθε ασθενής, κυρίως με την νόσο του καρκίνου, δεν κάνει αυτές τις ερωτήσεις και εκεί πολλές φορές και οι οικογένειες έχουν μετά πολλαπλά θέματα. Επίσης, το άλλο που θέλω να επισημάνω πριν πάμε στο επόμενο θέμα, κομμάτι δηλαδή της ομιλίας που έχει να κάνει με την οικογένεια, είναι να γνωρίζετε και να γνωρίζουμε όλοι ότι αυτή η νόσο που λέγεται καρκίνος, αλλά και όχι μόνο, είναι οι βασικές φάσεις σε όλες τις κατηγορίες ασθενειών. Είναι οι τρεις οι κυρίες φάσεις. Η πρώτη είναι όμως η διάγνωση, αυτά που είπαμε μέχρι τώρα. Η δεύτερη φάση είναι η θεραπεία. Αλλά η πιο, πολλές φορές η πιο επίπονη, η πιο μακροχρόνια και στη φάση όπου ο ασθενής θα βιώσει όλα τα συναισθήματα που θα πούμε και παρακάτω, είναι στην ανάρρωση και στη φάση της επανένταξης της καθημερινότητας. Αυτό για τα πιο πολλά άτομα είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα μέλη της οικογένειας πολλές φορές έχουν αγωνία για το τώρα που μάθαμε τι κάνουμε, η θεραπεία. Η θεραπεία στα πακέτα θεραπείων είναι συγκεκριμένα, με συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένο πλαίσιο. Εκεί που χρειάζεται ο ασθενής, η ασθενής, αφοσίωση, αυτά τα πολλά χέρια για να σηκώσουν την νόσο, είναι ειλικρινά στην τρίτη φάση, στην ανάρρωση και στην επανένταξη. Και εγώ γι' αυτό δέχομαι κάθε χρόνο να είμαι μαζί σας, όταν μιλάμε με την Μαρίνα και με την Έφη και τις άλλες κυρίες, γιατί πιστεύω ότι αν έχω κάτι να πω ή να επαναλάβω που θεωρώ σημαντικό από τη δουλειά μου ή από τις έρευνες, που είναι πολλές και κάθε τόσο αλλάζουν λίγο τα δεδομένα, είναι αυτή η φάση είναι που εγώ γνωρίζω πολύ καλά. Οι άλλες οι φάσεις είναι κυρίως του ιατρικού κόσμου. Πάμε τώρα στην οικογένεια. Όπως σας είπα πριν, λίγο έτσι να εικονοποιήσουμε την νόσο και τη διάγνωση και την ανακοίνωση και την ενημέρωση της νόσου. Αμέρινα, ευτυχισμένοι, χαρούμενοι με τα πουλάκια, με τα λουλούδια, περπατάμε και ξαφνικά η γη σκάει σε δύο και υπάρχει ο γκρεμός. Και όλα φαίνονται ότι έχουν πάει από απέναντι και η ασθενής ή ο ασθενής έχει μείνει από την πλευρά μόνος του ή μόνη της. Για την οικογένεια, αυτό που χρειάζεται όλοι να γνωρίζουμε είναι ότι η οικογένεια είναι ομάδα. Και μία ομάδα έχει τις ευθύνες ο ένας απέναντι στον άλλον. Μία οικογένεια που είναι ομάδα έχει υποχρεώσεις ο ένας προς τον άλλον. Δικαιώματα έχουν όλα τα μέλη της ομάδας. Συνυπευθυνότητα για την επιτυχία, για τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες αυτής της ομάδας. Ευθύνη έχουν για τις χαρές και για τις δυσκολίες που θα περάσει η ομάδα. Αυτό είναι η οικογένεια. Όταν σταματάει όμως το ρολόι για όλη την οικογένεια, σαφώς πολλές φορές κάποιος ή κάποια από αυτή την ομάδα, και είναι μια περίεργη λειτουργία της φύσης του Θεού, δεν ξέρω ακριβώς από πού έρχεται αυτή η ικανότητα, μονίμως στην οικογένεια θα βγει ένα άτομο που πολλές φορές δεν το περιμένουν και τα άλλα μέλη της οικογένειας και θα πάρει όλη αυτή την ομάδα και θα αρχίσει να την ξυπνάει και να την τραβάει για να ξαναχτυπάει το ρολόι της οικογένειας.
Όταν μια οικογένεια ενημερώνεται για κάτι τόσο ξαφνικό, αυτό που έχουμε βρει στην διάρκεια της συνεργασίας είναι ότι το φαινόμενο της απώλειας το βρίσκουμε και εδώ. Η απώλεια είναι όταν είχα κάτι και τώρα δεν το έχω, εντάξει. Και όταν δουλεύουμε με τους ασθενείς ή και με τα μέλη της οικογένειας, κυρίως δουλεύουμε αυτή την παγκόσμια γραμμή. Γιατί τα στάδια που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και οι οικογένειες είναι ακριβώς αυτό που βρίσκουμε στην κλασική έννοια της απώλειας, δηλαδή στο θάνατο. Αλλά και ένα διαζύγιο, μία σοβαρή ασθένεια, ένα παιδί με ειδικές ανάγκες. Ο άνθρωπος όταν αυτό του συμβαίνει νιώθει ότι κάτι που είχε και το αγαπούσε, έχει πλέον, κάποιος ήρθε και του το πήρε. Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε και οι οικογένειες να περνάνε πολλά στάδια. Τι κάνουμε με την οικογένεια και ποιο είναι το πρόγραμμα διαχείρισης σε όλες αυτές τις ανατροπές της οικογένειας? Γιατί οι ανατροπές έχουν να κάνουν, όπως το βιώσατε οι πιο πολλές και πιστεύω πιο πολλές από εσάς είστε βέβαια πιο ικανές να σταθείτε εδώ πέρα και να μας τα πείτε. Και πάλι λέω με σεβασμό στην εμπειρία και στα συναισθήματά σας, εγώ το λέω μέσα από τη δουλειά μου κυρίως. Και αυτά που με έχετε διδάξει. Και βέβαια δεν νομίζω ότι υπάρχει άτομο που και σε αυτό το θέμα δεν έχει ένα δικό του άτομο, είτε στην οικογένεια, είτε στο πολύ στενό κύκλο. Είναι μία νόσο που τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας έχει σημειώσει αύξηση και οι στατιστικές δεν είναι και τόσο θαραντικές, κυρίως στα νέα άτομα. Και έχει κατέβει σε όλο το δυτικό κόσμο, γιατί αυτός εξετάζεται. Όχι ότι δεν υπάρχει και στη Μέση Ανατολή ή στα μακρινά μέρη της Ασίας, αλλά εμείς διαβάζουμε και μελετάμε κυρίως αυτό που λέμε το δυτικό κόσμο. Είναι ανησυχητικά τα στοιχεία και οι μορφές της νόσου που εμφανίζονται στην παιδική ηλικία. Και γι' αυτό είναι κάτι δηλαδή που όσο και να θέλουμε να μην έχουμε ενημέρωση, όχι μόνο ένας άνθρωπος που βιώνει την νόσο, αλλά και στα σχολεία και, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι. Είναι λυπηρό που ακόμη οι καμπάνιες ενημέρωσης δεν έχουν την ανταπόκριση που οφείλουμε να έχουμε. Έχω κάποιες ιδέες, κυρία Μαρίνα, τι να κάνουμε το πρώτο. Γιατί από τη στιγμή που δεν μπορούμε να ελέγξουμε το πόσο θα εμφανιστεί αυτή η νόσο στη ζωή μας, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ενημερωθούμε για όλες τις φάσεις. Και όπως έλεγα πριν, δεν επηρεάζει μόνο την καθημερινή ρουτίνα του ασθενή, επηρεάζει την καθημερινή λειτουργικότητα και ρουτίνα της οικογένειας. Όλοι βιώνουν μία διαταραχή, έτσι ένα ηφαίστειο συναισθημάτων, αλλά εγώ πάλι θα το αναφέρω γιατί σε συζητήσεις ξέρω ότι δεν δίνεται τόσο πολύ σημασία από την αρχή το θέμα να ερευνηθεί το οικονομικό. Πολλές οικογένειες δεν το σκέφτονται και νομίζουν ότι αν τελειώσει ό,τι χρήμα υπάρχει στην οικογένεια, σταματάνε εδώ πέρα και μπορεί να χάσω τον εαυτό μου ή τον άνθρωπό μου. Εγώ θέλω να σας πω από αυτά που έχω ερευνήσει και αυτά που δουλεύω και χρειάζεται λίγο να το κάνουμε και η Πανελλήνια εταιρεία να το διερευνήσει και να βγάλει ένα κατάλογο ιδρύματα και οικονομικοί φορείς που μπορούν να βοηθήσουν κάποια άτομα να ανταπεξέλθουν και στο κομμάτι των θεραπείων και της επανένταξης.
Και δεν μιλάω για τη Σουηδία, μιλάω για τη μικρή Ελλάδα, αλλά σαφώς δεν είναι τόσο τα πακέτα όσο είναι εκεί. Σαφώς. Πρόγραμμα διαχείρισης της οικογένειας, μετά που γίνεται η ενημέρωση. Το πρώτο είναι οικογενειακές συζητήσεις. Όλα τα μέλη της οικογένειας να έχουν ενημέρωση. Και όχι μόνο από τη φίλη σας ή την αδελφή, των αδελφών. Τα μέλη της οικογένειας, όπως λέμε και στους γονείς των παιδιών που έχουν ειδικές ανάγκες, από την αρχή όλοι οφείλουν να έχουν ορθή ενημέρωση. Θα δούμε προς το τέλος, κοιτάω και το χρόνο, να μην σας κουράσω, θα δούμε προς το τέλος ότι η αρχική ορθή ενημέρωση λύνει πάρα πολλές παραξηγήσεις, σώζει την ψυχή και βοηθάει και σε όλα τα στάδια τα πράγματα να γίνουν με μία αλήθεια, αλλά όχι με υπερβολικά δράματα. Δεν θέλω να συνεχίσουμε να κάνουμε το εξής στη δική μας τη χώρα για όλα τα θέματα που είναι δύσκολα. Δεν θέλω να ξέρουν τα παιδιά μου γιατί δεν θέλουν να πληγωθούν. Δεν θέλω να ξέρει ο σύζυγος γιατί ας το περάσω μόνη μου. Παρακαλώ αυτό να το σταματήσετε εδώ. Να το σταματήσουμε όλοι, όχι μόνο για αυτή την νόσο, όχι μόνο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, για οτιδήποτε δύσκολο περνάει αυτή η ομάδα που λέγεται οικογένεια. Γι' αυτό ο Θεός μας έδωσε, ας το πω έτσι, την ευλογία, την τεχνική να κάνουμε οικογένειες, για να μοιραστούμε πράγματα. Δεν υπάρχει σύζυγος, παιδιά, αδέλφια που δεν καταλαβαίνουν ότι κάτι συμβαίνει με τον ασθενή ή την ασθενή. Ο καρκίνος είναι ασθένεια που δεν μπορεί να έτσι. Γι' αυτό μη φοβόσαστε τα μέλη της οικογένειας να έχουν την ορθή ενημέρωση. Τι, πώς, τα βήματα που θα ακολουθήσουν και αφήστε το γιατί. Τίποτε στη ζωή μπορώ να σας πω από τη δουλειά μου, γιατί η δουλειά μου έχει και ένα τέτοιο ελάττωμα, το γιατί. Αφήστε το. Παίρνει ενέργεια, χρόνο, χρήματα και δεν βρίσκουμε το γιατί. Το αφήνουμε στην άκρη και μπορεί να ψάξει ο καθένας για το γιατί, για οτιδήποτε του συμβαίνει στη ζωή, προς το τέλος της τρίτης φάσης, δηλαδή της φάσης της ανάρρωσης. Το δεύτερο που χρειάζεται η οικογένεια να κάνει είναι η καταμερισμό ευθυνών και εργασιών. Όταν ένα άτομο μπαίνει στις θεραπείες, σημαίνει ότι χρειάζεται χέρια. Αν υπάρχουν παππούδες που είναι ανήμποροι, αν υπάρχουν μικρά παιδιά, χρειάζεται να βρεθούν άτομα, όλο αυτό το πράγμα να μπει σε πρόγραμμα. Αλλιώς θα καταρρεύσει πρώτα ο ασθενής από το άγχος, το επιπλέον και την αγωνία και τις ενοχές της επιπλέον. Ότι εγώ φταίω που όλα αυτά γίνονται έτσι. Όχι. Αυτό είναι μύθος και είναι καλά να το σταματήσουμε εδώ. Δεν είναι έτσι. Το άλλο σημαντικό βήμα είναι να βρείτε το συντομότερο, να βρούμε, να βοηθήσουμε και τους ασθενείς να βρουν υποστήριξη. Κυρίως όσο πιο κοντά γίνεται ένας οργανωμένος φορέας. Και βέβαια, αυτό, οι πιο πολλοί φορείς συνεργάζονται και με τους ειδικούς ψυχικής υγείας. Παρόλο που είναι με συμβάσεις, και τα νοσοκομεία μας στην Ελλάδα πλέον και οι Δήμοι παλεύουν με δεκαετίες, αυτό που λέμε λαϊκά κουτσά στραβά, έχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες. Άρα δεν χρειάζεται όλα να έχουν το τρομερό κόστος. Να φύγει και αυτή η έλλειψη ενημέρωσης. Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσει η οικογένεια γύρω της ένα, αυτό που λέμε εμείς, ένα δίκτυο ασφάλειας κάτω από τα πόδια της. Να παντρέψει. Και ξέρετε κάτι, θέλω να πω κάτι, είπε η κυρία Μαρίνα, Μαρίνα μου επιτρέψεις, Μαρίνα, γιατί σαν αδελφή σε εγώ, είναι δυνατόν μετά από τόσο χρόνια.
Αυτό που είπε η Μαρίνα στην αρχή, και το ξέρετε όλοι σας και το λέτε όλοι. Όταν υπάρχει μια ανακοίνωση ότι ο τάδε ή η τάδε έχει καρκίνο και επειδή υπάρχει ακόμη ο μύθος και το στίγμα και είναι στο χέρι σας και στο χέρι μας και των οικογενειών του ασθενή, αυτό να το σταματήσουμε. Τρίτο πράγμα που πρέπει να σταματήσουμε. Είναι επιβλαβής, είναι μύθος και δεν χρειάζεται. Ένα άτομα, φίλοι που με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε «Ειρήνη, έμαθα ότι η φίλη μου έχει αυτό και αυτό, τι να κάνω, να πάρω ένα τηλέφωνο». Δηλαδή, μην φανεί ότι το παίρνω για κοτσομπολιό ή θέλω να κάνω θέλω να μπω στα οικογενειακά τους. Είναι όντως ένα θέμα να ξέρετε. Εμείς αυτό που έχουμε εκπαιδευτεί να λέμε σε αυτούς τους φίλους και στα μέλη της οικογένειας είναι, πρώτον, κάποιες ερωτήσεις κάνω, και εγώ και άλλοι συνάδελφοι. Τι σχέση είχες με αυτό το άτομο πριν? Είμαστε σαν αδερφές, ήδη άργησες. Το λέω. Όχι για να τους γεμίσω ενοχές. Αυτό σημαίνει ότι, ρε παιδί μου, αφού το έμαθες, έπρεπε ήδη να είσαι στο σπίτι και ας σε διώξει. Γιατί υπήρχαν και περιπτώσεις που πολλές φορές στην αρχή όλα τα άτομα μπαίνουν στο καβούρι τους και τις φίλες και τα αγαπημένα τους άτομα πολλές φορές νιώθουν ότι θέλουν χρόνο να τα δούνε. Σεβαστώ. Όλοι θα σεβαστούμε τον ασθενή. Αλλά αυτό το άτομο που λέει ήμασταν δεμένες κολλητές, θα πας, θα χτυπήσεις την πόρτα, όχι τηλέφωνο αν μπορείς, και ας σε διώξει. Τι να πω, Ειρήνη, λέω Ειρήνη, κάθε Ειρήνη που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Είμαι εδώ, έμαθα ότι θα περνάς μία δύσκολη φάση. Φιλενάδα, ξαδέλφη, κουμπάρα, είμαι εδώ. Να έρθω τώρα. Το σέβομαι. Πότε να έρθω? Πάρε μου εσύ τηλέφωνο όταν με θέλεις. Αυτό να ξέρετε, κρατάει μεγάλη διάρκεια. Γιατί πολλές φορές όντως ο ίδιος ο ασθενής μπορεί να μην έχει τη δύναμη να το συζητάει. Γιατί πολλές φορές όλοι οι ασθενείς νιώθουν την υποχρέωση να επεξηγήσουν. Δεν θέλει επεξήγηση. Ένα αγαπημένο άτομο. Άτομα που μου λένε ότι εντάξει, δουλεύουμε μαζί, δεν έχουμε τέτοια φίλια, λένε όχι, δεν είναι τώρα ο χρόνος. Αφού, γιατί είναι το προσωπικό απόρριτο του κάθε ενός να πει τι, πόσα, πότε, πού και σε ποιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να το σεβαστούμε, γι' αυτό δεν συζητάμε αν μάθουμε κάτι για κάποιον στους καφέδες. Στην καφετέρια, στις γιορτές. Έχω ακούσει άπερα πράγματα τόσα χρόνια, γι' αυτό σας το λέω. Να σεβαστούμε το απόρριτο. Και αν είμαστε συγγενείς ή φίλοι και δεν μας έχει πει η φίλη μας ή η συγγενής μας, μην το θεωρούμε αμέσως προδοσία και κατεβάσουμε μούτρα ή αρχίσουμε τα τηλέφωνα πέντε ξαδέρφες ή πέντε φίλες. Λάθος. Εκεί σκοτώσαμε τη φίλη μας ή τη συγγενή μας. Είναι κάτι που χρειάζεται να αντιληφθούμε όλοι. Ό,τι θέλει ο κάθε ασθενής θα πει για τον εαυτό του όποτε το θέλει. Πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι που είναι το πολύ σημαντικό. Εδώ θα μπορούσα να μιλήσω για εβδομάδες, αλλά δεν θα σας κρατήσω γιατί ελπίζω να έχετε κάποιες ερωτήσεις. Και αυτό έχει να κάνει με τα συναισθήματα. Τα βασικά μας συναισθήματα ως άνθρωποι είναι ο φόβος, ο θυμός, η λύπη, η οργή, η χαρά και η ζήλια. Αυτά είναι τα βασικά. Το κάθε συναίσθημα όμως μας βάζει αυτόματα σε 3 με 4 καταστάσεις. Δηλαδή έχω κρίσης πανικού. Κρίσης πανικού, ο πανικός δεν είναι συναίσθημα, είναι κατάσταση που βάζει ο φόβος. Να καταλάβετε. Είμαι εκνευρισμένη. Ο εκνευρισμός δεν είναι συναίσθημα, αλλά ο θυμός με έβαλε στην κατάσταση να είμαι εκνευρισμένη. Έτσι λίγο να καταλάβουμε τη διαφορά. Ο βασιλιάς των συναισθημάτων, είναι ένας βασιλιάς,
που έχει δυστυχώς άσχημες προδιαγραφές, είναι ο φόβος. Ο φόβος ταΐζει, εμπνέει όλα μας τα άλλα τα συναισθήματα, μέχρι να έρθει η χαρά. Αυτό να το ξέρουμε. Άρα όταν μιλάμε για διαχείριση των συναισθημάτων και κυρίως μιλάμε κάτω από την ομπρέλα μιας νόσων, κυρίως μιλάμε για τον φόβο. Είναι ο εχθρός μας, ο εχθρός όλων. Ούτε η ζήλια, ούτε η λύπη, ούτε η οργή. Ο φόβος είναι ο βασιλιάς, ο κακός. Και όταν μιλάμε για διαχείριση, όλη η επεξεργασία γίνεται γύρω από αυτό το συναίσθημα, το οποίο γεννάει πολλές καταστάσεις. Ποιο είναι συνήθως το πλάνο διαχείρισης που προτείνουμε? Ήδη πολλές από εσάς ξέρω ότι αυτά, κάποια από αυτά τα χρησιμοποιείτε, και αν όχι, εχθές έπρεπε ήδη να κάνετε να μπείτε σε κάποια από αυτά τα προγράμματα. Το πρώτο είναι η ατομική υποστήριξη, δηλαδή να μπείτε σε κάποιο πρόγραμμα με κάποιον ειδικό, ατομικά. Υπάρχουν επίσης και λειτουργούν, αλλά σε πιο μακροπρόθεσμο πλάνο της ανάρρωσής σας, κυρίως δουλεύουν τα προγράμματα ομαδικής υποστήριξης, όπου σε μικρομάδες, με ένα καφεδάκι, λίγο κόκκινο κρασί αν σας αφήνει, αν αφήνει η φαρμακευτική αγωγή, και χυμούς, και συζητούνται τα πρώτα συναισθήματα. Επίσης, μετά πιο εξειδικευμένα, σε αυτή την τρίτη φάση, και αυτό μπορεί να έχει διαστήματα ότι μπαίνετε και σταματάτε, είναι τα προγράμματα ψυχοθεραπείας, όπου δηλαδή χρειάζεται πιο βαθιά ανάλυση, να επεξεργαστείτε πολλά από αυτά τα συναισθήματα που είπαμε, να επεξεργαστεί δηλαδή ένας ασθενής. Επίσης υπάρχει ως πλάνο διαχείρισης η συνεχόμενη ενημέρωση. Αυτό που κάνετε, αυτό που χρειάζεται να κάνουν και οι οικογένειές σας. Η συνεχόμενη ενημέρωση δίνει βοηθήματα και δίνει έναν ρεαλισμό σε αυτό που συμβαίνει στη ζωή ενός ασθενή. Υπάρχει η πνευματική υποστήριξη. Και θα σας πω κάτι. Και εμείς οι ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, αλλά και οι ψυχιατροί, αυτοί που έχουν εμπειρία στη δουλειά τους, δεν θα φέρουν ποτέ έναν ασθενή κόντρα στην πνευματική τους υποστήριξη. Μπορεί συγχρόνως να τα κάνεις και τα δύο, να κάνει κάποιος και τα δύο. Και θέλω αυτό να το επισημάνω. Είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις έτσι, ομάδες επιμόρφωσης με πολλούς πνευματικούς της περιοχής πριν κάποια χρόνια με τη Μητρόπολη, και συζητήσαμε επιτέλους, και έτσι μετά άνοιξε όλο το θέμα στην Ελλάδα, πού αρχίζει και πού σταματάνε οι πνευματικοί και πού χρειάζεται εμείς να πούμε κάποια άτομα: δεν είσαι για ψυχίατρο, ούτε για ψυχολόγο, ειλικρινά. Τα ζητήματά σου πήγαινε στο πνευματικό σου, και πότε οι πνευματικοί χρειάζεται να αναγνωρίσουν τα όρια της επιστήμης και να προτείνουν στο άτομο το οποίο υποστηρίζουν πνευματικά ότι καλά θα είναι να δεις και έναν ειδικό ψυχικής υγείας, γιατί οι ενοχές σου, ο φόβος σου είναι πολύ πιο βαθύς. Νομίζω ότι και στην Ελλάδα και η Εκκλησία σήμερα, και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί εγώ μεγάλωσα με άλλη εικόνα και άλλη λειτουργία της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο εξωτερικό, κάνουμε βήματα. Αλλά απλώς να το ξέρει, γιατί είχα κάποιες μητέρες παιδιών που αντιμετωπίζουν την νόσο, και δύο συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια είχαν σοβαρό θέμα να έρθουν σε μένα να μιλήσουν για τους εαυτούς τους, γιατί πιστεύανε ότι ο πνευματικός τους δεν θα το δεχτεί και ότι πηγαίνει η επιστήμη, πηγαίνει κατά στην εκκλησία. Εντάξει, μιλήσαμε,
μία, μάλλον ήταν και άλλοι λόγοι που δεν ήθελε να ανοίξει την καρδούλα της, εγώ πιστεύω, το δικό της το κουτί της Πανδώρας. Με τη μία τελευταία βρισκόμαστε και την έχω προτείνει να πάει σε κάποιον ειδικό στη Θεσσαλονίκη και όντως ο πνευματικός της την επιβεβαίωσε ότι όχι, αυτό δεν είναι σύγκρουση και δεν είναι αμαρτία. Άρα σημαίνει ότι και τα δύο είναι ορθά και μπορεί ένας άνθρωπος, γιατί άλλο θα πάρουμε από την πνευματική υποστήριξη και άλλο θα πάρουμε από την συμβολευτική ή ψυχοθεραπευτική αγωγή. Γιατί είναι τόσο σημαντικό το θέμα η διαχείριση των συναισθημάτων? Είναι κάτι που δεν έχει χάπια, δεν έχει ενέσεις, δεν έχει σιρόπια. Άρα δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι, να τα βάλουμε σε τάξη. Θέλει πρόγραμμα, θέλει διάρκεια και υπομονή και υποστήριξη. Τα συναισθήματα, αν μπορέσω να τα πω έτσι, στον εγκέφαλό μας, είναι όπως βάζουμε όλα τα υλικά να κάνουμε ένα θαυμάσιο κοκκινιστό στη χύτρα. Τι τα κάνουμε, δεν τα βάζουμε όλα μαζί? Βάζουμε και το νερό και κλείνουμε τη χύτρα. Εγώ έμαθα από τη μαμά μου μετά από μια εμπειρία σαν νέο κορίτσι, μικρό κορίτσι. Ξέχασα μια οδηγία της μάνας μου, θυμάμαι. Και καλά που δεν είχαμε και μεγάλη χύτρα και ήταν η μικρή με το ρύζι και κάτι άλλο. Τι ξέχασα να κάνω στη βιασύνη μου? Τι λέτε ξέχασα να κάνω? Να ρυθμίσω τη βαλβίδα. Ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιούσα. Μιλάμε τώρα για πολλά χρόνια. Δεν το ξέχασα από τότε. Και απαγόρευσα τα χώρια μου να μαγειρέψω με χύτρα. Μην ξεχάσουνε και... Έτσι είναι και ο εγκέφαλός μας. Η ψυχή είναι πνεύμα. Τα όργανα του σώματός μας ελέγχονται από τον εγκέφαλό μας. Τα συναισθήματά μας ελέγχουν τη λειτουργία του εγκεφάλου μας. Γι' αυτό δεν είναι λιγότερο χρήσιμο αυτή η φάση από τη φάση καθαρά της ιατρικής φαρμακευτικής θεραπείας στην νόσο, όχι μόνο του καρκίνου. Και συνεχίζω να το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε για μία νόσος χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τα τρία στάδια. Άρα, εγώ θέλω να επισημάνω στην κάθε μία από εσάς, έχουμε κάποιον κύριο, είδανε κύριο μου πριν, αλλά μάλλον και κατέβηκε. Σε όλους τους φίλους σας που μοιραζόσαστε αυτό που βιώνετε, όλοι εμείς που χρειάζεται να υποστηρίξουμε μέλη της οικογένειας, φίλους με αυτή την νόσο, να τους επισημάνουμε ότι και μετά από τη θεραπεία θα είμαστε εκεί. Τότε χρειαζόμαστε ίσως πιο πολύ για να μην εκραγεί αυτή η περιβόητη χύτρα. Οι έρευνες πολύ γρήγορα, να ξέρετε, γι' αυτό που θα μπορούσα να συζητάω για εβδομάδες για τα συναισθήματα, γιατί είναι μεγάλα παιδεία. Θέλω να επισημάνω αυτό. Εδώ και 15 χρόνια αναμφισβήτητα δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε κάποια πορίσματα από έρευνες που έχουν γίνει. Το θεραπευτικό πρόγραμμα επηρεάζεται και από την ψυχολογία του ασθενή. Και η ψυχολογία δεν έρχεται από τους γιατρούς. Έρχεται και από την οικογένεια και από τους φίλους. Για να μπορέσουμε δηλαδή όλοι να σηκώσουμε όρθιο έναν ασθενή. Το θεραπευτικό σωματικά, ξέρετε το θεραπευτικό πρόγραμμα τι κάνει. Φέρνει αρκετές αρνητικές επιπτώσεις. Μου επιτρέπετε να τα πω? Επηρεάζει τα μαλλιά, επηρεάζει το δέρμα, επηρεάζει τα δόντια, επηρεάζει το έντερο, επηρεάζει τον ύπνο και πολλές φορές επηρεάζει και την ίδια την κινητικότητα. Η ψυχολογία όμως της νόσου επηρεάζει, όπως σας είπα, και η φαρμακευτική αγωγή και οι θεραπείες είναι τέτοιες που επηρεάζουν και τη βιομηχανία, αυτό που λέμε τα υγρά, τα ποταμάκια που πηγαίνουν πέρα δόθες σε αυτό το κουτάκι. Όλα είμαστε αυτό, να ξέρετε. Άρα αυτό θέλει να το προσέχουμε όλοι, αλλά κυρίως όταν κάποιος αντιμετωπίζει μία νόσο. Και λέει,
Και εσείς θέλω να το ξέρετε, αλλά κυρίως τα άτομα και να απαιτείτε οι γιατροί να ενημερώνουν τα μέλη της οικογένειας σας ότι επηρεάζεται η λειτουργία του εγκεφάλου και η ψυχολογία σας πώς. Η βιοχημεία του εγκεφάλου έρχεται σε μία τέτοια κατάσταση όπου η λογική σκέψη, η διάθεση για το πώς παίρνονται αποφάσεις, οι αντοχές του σώματος, οι αντοχές της μνήμης, η μνήμη επηρεάζονται και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά και μετά στην φάση της ανάρρωσης λόγω των συναισθημάτων. Και κοινωνικά υπάρχουν αλλαγές πάντα στους ασθενείς με καρκίνο. Υπάρχει η απομόνωση, είναι πολύ πιο εύκολη επιλογή. Κλείνομαι στον εαυτό μου, δεν βγαίνω από το σπίτι. Έτσι θα το περάσω καλύτερα, θα περάσει πιο εύκολα. Υπάρχει η μοναξιά που έρχεται και πολλές φορές δεν το καταλαβαίνετε και δεν το καταλαβαίνει κάποιος. Η υπερβολική ισοστρέφεια. Έχουμε βέβαια και νέα παιδιά, νέες γυναίκες και νέους άντρες πολλές φορές που τους βλέπουμε κάνουν λίγο το αντίθετο. Βγαίνουν με μεγάλη ένταση έξω. Κάνουν ρυψοκίνδυνα πράγματα, καπνίζουν, πίνουν, δεν κοιμούνται, δεν τρώνε σωστά. Δηλαδή υπάρχει ένα μπέρδεμα στο τι χρειάζεται να στηθεί ξανά η υγεία του σώματός τους. Άρα μπορεί να τα δούμε και στα δύο. Και τα δύο. Κυρίως οι νέοι πηγαίνουν προς τις υπερβολές, τις εξωστρέφειες και οι μεγαλύτεροι ενήλικοι και οι γυναίκες πιο πολύ στην εσωστρέφεια. Και θα κλείσω λίγο με αυτό. Και η δικιά μου εμπειρία και η μεγαλύτερη εμπειρία άλλων ατόμων που δουλεύουν πιο καθημερινά με ασθενείς με την νόσο είναι το εξής. Οι άντρες ασθενείς είναι σε άρνηση μεγαλύτερα διαστήματα και πολλές φορές όμως κλείνονται με διαφορετικούς τρόπους τους εαυτούς τους. Άρα προσέξτε λίγο τους άντρες σας. Ένα πράγμα που θέλω να κάνω είναι να κάνω μια συνάντηση ειλικρινά, θα βρω χρόνο, μόνο με τους άντρες του συλλόγου. Όπως κάνω και με τους μπαμπάδες των παιδιών μας στο σχολείο, των παιδιών με ειδικές ανάγκες, όπως κάνω και με τους μπαμπάδες των νέων που έχουν θέματα με την ψυχική τους υγεία. Δεν ξέρω, κάτι συμβαίνουν με τους μπαμπάδες στην Ελλάδα. Όταν είναι μόνοι τους όμως, να ξέρετε, ανοίγονται και κάνουμε και ρωτάνε πολύ σημαντικά θέματα. Ναι. Όταν είναι σε ένα σύλλογο μεικτή, ίσως να είναι η κοινωνική ντροπή. Όχι. Εγώ εκεί το αποδίδω. Ναι, δεν είναι. Μπράβο. Αυτό θα λέει, μετά από τόσα χρόνια, θα την κάνουμε μαζί τη συνάντηση. Να μην νιώσουν άλλοι. Αν το θέλουν, εντάξει. Απλώς έχω δει ότι κάθε φορά που συναντιούμε μόνο με άντρες για ένα θέμα που αφορά την οικογένειά τους ή τους εαυτούς τους, ανοίγουν πιο πολύ. Και θέλω να τους δίνουμε αυτό το χρόνο. Το πιο σημαντικό όμως κομμάτι της ανάρρωσης και της επανένταξης είναι αυτό που κάνετε σήμερα. Και κάθε φορά που σας βλέπω, φορέστε τα καλά σας, βάλτε ό,τι μακιγιάζ φορούσατε, τα κοσμήματά σας και βγείτε από το σπίτι. Δεν υπάρχει τρόπος να ξαναζωντανέψει το σώμα έξω και μέσα μόνο από το κλείσιμο του σπιτιού. Αναγνωρίζω σε κάποια σπίτια τα ίδια τα μέλη της οικογένειας λένε σε κάποιες γυναίκες. Καλά, θα βγεις πάλι. Ή τώρα πού έχεις το κουράγιο να πας εκδρομή. Γυρίστε όμορφα με λίγο υπομονή. Μην τους παίρνετε από τα μούσια. Για άλλους λόγους να τους πάρετε από τα μούσια και το πρόσωπο. Θα γυρίζετε στους συζύγους, στα παιδιά σας, αγόρια και κορίτσια. Λυπάμαι που και τα κορίτσια μερικές φορές αργούν να καταλάβουν, όχι μόνο τα αγόρια, και θα τους πείτε η ζωή μου ανήκει και την έχω. Θες να έρθεις μαζί μου, αλλιώς μείνε εδώ και κλάψε. Και πολλές φορές
να ξέρετε ότι τα μέλη της οικογένειάς σας, κυρίως τα πρώτα στάδια, θα βρούνε το κουράγιο να ξυπνήσουν, γιατί αυτό χρειάζεται να κάνουν τα μέλη της οικογένειας πολλές φορές, από εσάς. Η δύναμη που έχει ο κάθε ασθενής, εμένα ακόμη σήμερα με συγκλονίζει. Και μην το ξεχνάτε αυτό. Και θα κλείσω με ένα μήνυμα πάλι μιας ασθενή, η οποία είναι στο τελικό στάδιο της ανάρρωσης της, δηλαδή έχει επιστρέψει στη δουλειά, έκανε και ένα μωρό. Όχι, συγγνώμη, τώρα το έκλεισα, συγγνώμη. Ήθελα να το βάλω, συγγνώμη, νόμιζα το βάλω στις οθόνες. Και λέει, η συμβουλή μου σε εσάς, όσοι θέλετε να την ακούσετε, θα τα λέει στα αγγλικά, αλλά σας τα κάνω μετάφραση, είναι να θυμηθείτε ένα πράγμα και μόνο ένα πράγμα. Εσείς θα αγωνιστείτε και θα νικήσετε τον καρκίνο. Οι άλλοι άνθρωποι γύρω μου όμως είναι σημαντικοί. Να μου βάλουν την πουγάδα, να μου ετοιμάσουν γεύματα, να μου σκουπίσουν ίσως και τα δάκρυα, να πάρει το παιδί μου στο σχολείο. Αλλά για πρώτη φορά στη ζωή να ξέρετε ότι εσείς να σκεφτείτε τον εαυτό σας πρώτα, γιατί κανείς άλλος δεν θα σας σκεφτεί πρώτα. Ευχαριστώ.